Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, θα προσπαθήσω να θέσω το ζήτημα της ένταξης σε ένα τέτοιο κόμμα για το οποίο συζητάμε σήμερα, που έχει σκοπό την ανατροπή του καπιταλισμού για την κοινωνική απελευθέρωση της εργατικής τάξης και της κοινωνίας ολόκληρης. Και γι' αυτό το ονομάζουμε επαναστατικό αυτό το κόμμα, από το σκοπό του δηλαδή. Το θέμα μου είναι οι συνθήκες μέσα στις οποίες παίρνει κανείς μια τέτοια απόφαση, οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα κάνουν αυτή την απόφαση γόνιμη και δημιουργική και αποτελεσματική, τόσο για αυτόν που παίρνει την απόφαση, όσο και για το ίδιο το κόμμα. Το θέμα αυτό, παρότι είναι εξαιρετικά σοβαρό, δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα τη συζήτηση που το αναλογεί. Είναι όμως δυνατό να συζητηθεί πια, γιατί υπάρχει και συσσωρευμένη εμπειρία. Συνήθως περιορίζεται στην αποδοχή του καταστατικού η ένταξη ενός μέλους σε αυτό το κόμμα. Και στη συνέχεια το μέλος ελέγχεται, σε εισαγωγικά, στη βάση αυτών των κανόνων, σαν να είναι έτοιμο να τους αποδεχτεί και κατ' ουσίαν. Η σχέση των κανόνων με το άτομο και την ομάδα είναι, όπως καταλαβαίνουμε, ένα ζήτημα νέου τύπου δημοκρατίας, μιας δημοκρατίας που χρειάζεται μια νέου τύπου συνείδηση που θα θέλαμε να έχουμε ή επιδιώκουμε να έχουμε, αλλά δεν την έχουμε τη στιγμή της ένταξής μας, τη στιγμή που παίρνουμε την απόφαση γι' αυτό. Έχει σημασία, λοιπόν, να έχουμε τουλάχιστον συνείδηση αυτής της απόφασης την οποία παίρνουμε για να ενταχτούμε σε αυτό το επαναστατικό κόμμα. Ο σημερινός άνθρωπος σε ελάχιστες περιοχές της καθημερινότητάς του είναι ελεύθερος. Τόσο στον προσωπικό χώρο όσο και στο χώρο εργασίας υπάρχουν συμβάσεις και καταναγκασμοί. Το κοινωνικό περιβάλλον διέπεται από κανόνες συμπεριφοράς που τις περισσότερες φορές υπερβαίνουν την ανοχή ακόμη και ενός απλώς προοδευτικού ανθρώπου. Ο χρόνος που το άτομο περνάει στο επαναστατικό κόμμα πρέπει να έχουμε τη φιλοδοξία να είναι χρόνος πνευματικής ελευθερίας, ουσιαστικής επικοινωνίας και χρόνος που αποκτά γνώσεις και εμπειρίες έξω από τα δεδομένα. Να είναι δηλαδή χρόνος γόνιμος και δημιουργικός, γιατί έτσι αντέχεται η έξω πραγματικότητα και κυρίως έτσι αντιμετωπίζεται. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ο λόγος που πολλοί άνθρωποι μένουν σε οργανώσεις που ουσιαστικά δεν τους καλύπτουν. Το κάνουν αυτό γιατί εκεί έχει διαμορφωθεί ένα περιβάλλον που τους είναι απαραίτητο για τη ζωή τους, για να αντέξουν αυτό που συμβαίνει έξω. Έτσι, όταν ο δεσμός αυτός σπάσει κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και να γίνει αυτό, αποτελεί μια από τις πιο δύσκολες και βαθιές εμπειρίες. Το επαναστατικό κόμμα το αποτελούν άνθρωποι για τους οποίους οι ιδέες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής ελευθερίας είναι καθοριστικές. Ταυτοχρόνως, οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του ατομισμού και του ίδιου συμφέροντος. Αυτό έχουν διδαχτεί. Και παρά τη διαφαινόμενη αντίφαση, διαπιστώνουμε συνεχώς ότι οι άνθρωποι που εντάσσουν τον εαυτό τους σε ένα τέτοιο κόμμα έχουν τη βαθιά ανάγκη να βιώσουν την κατάσταση της δικαιοσύνης στο εσωτερικό του σαν πρόπλασμα μιας μελλοντικής κοινωνίας, αυτής της κοινωνίας που οραματίζεται και το κόμμα και οι ίδιοι. Θέλουν να δουν το μέλλον μέσα από την οπτική της δικαιοσύνης. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Γιατί αν καταλάβουμε αυτό, θα εξηγήσουμε και το άλλο. Πώς συμβαίνει δηλαδή να υπάρχουν άνθρωποι στα πλαίσια αυτού του συστήματος που ζούμε σήμερα, με την νοημοσύνη και την εντιμότητα να διακρίνουν το ιστορικά εφήμερο, το ατελέσφορο, αλλά και το άδικο για την πλειοψηφία των ανθρώπων που περιέχουν οι κυρίαρχες αξίες του καπιταλισμού. Συμβαίνει γιατί υπάρχει η ιστορία του κινήματος, η εμπειρία των αγώνων και φυσικά η θεωρία μας, υλικά πολύτιμα για όλους μας που πρέπει να προστατεύουμε από κάθε προσπάθεια υπονόμευσης και απαξίωσης. Αυτό σημαίνει πως ξεσκονίζοντας κάθε γωνιά και πτυχή της ιστορικής πορείας του κομμουνιστικού κινήματος, έχουμε συνείδηση, πρέπει να έχουμε συνείδηση, πως πρόκειται για τη μήτρα στην οποία αναπτύσσονται συνεχώς οι νέοι αγωνιστές για την υπόθεση του κομμουνισμού. Η αναζήτηση της ιστορικής αλήθειας για τη δική μας υπόθεση
δεν μπορεί να γίνεται με τη λογική και τη μεθοδολογία της αστικής επιστήμης, αλλά με τη λογική και το συναίσθημα ότι στην πραγματικότητα μιλάμε για αγωνιστές που όποια θέση και να πήραν σε διάφορες εσωκομματικές διαδικασίες, σε σοβαρές καμπές του κινήματος, αυτό δεν τους γλίτωσε από φυλακές, εξορίες, βασανιστήρια ή και το θάνατο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Βάζοντας λοιπόν τον εαυτό μας σε μια τέτοια διαδικασία, σημαίνει ότι ο κάθε ένας από μας συνειδητοποιεί το μέγεθος της απαιτούμενης προσφοράς, έτσι ώστε η ομάδα να μπορεί να ανταποκρίνεται στο σκοπό της, αξιοποιώντας τα εργαλεία της συντροφικότητας, της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της κριτικής, αλλά και του ακροτηριασμού. Τη λέξη ακροτηριασμός χρησιμοποίησε ένας μεγάλος παιδαγωγός, ο Μακαρένκο, που ανέλαβε την επανένταξη των παιδιών στον κοινωνικό ιστό μετά τον εμφύλιο που διήρκησε περίπου 10 χρόνια στη νεαρή Σοβιετική Ένωση. Έχει γράψει ένα σπουδαίο έργο, λέγεται «Παιδαγωγικό ποίημα», που αξίζει να διαβαστεί. Έχουμε λοιπόν μια διαδικασία ταυτοχρόνως εκπαίδευσης και δράσης στο εσωτερικό του Επαναστατικού Κόμματος. Η ισορροπία εδώ παίζει σημαντικό ρόλο. Τάσσοντας τον εαυτό του, ο καθένας από μας ή ο καθένας και η κάθε μία στο Επαναστατικό Κόμμα, κάνει μια συνειδητή ενέργεια να τεθεί στο αμόνι μια συνεχούς αντίφασης, που θα τον σμιλεύει μέσα από καταστάσεις συγκρούσεων με τον εαυτό του και τους γύρω του. Συνήθως εδώ έχουμε τα περισσότερα, εμφανίζονται σχεδόν όλα τα προβλήματα μιας εσωκομματικής ζωής. Πρόκειται λοιπόν για μια επιλογή στάση ζωής. Πρόκειται για μια σπουδαία απόφαση που θα πρέπει να σε ισορροπεί εσωτερικά και να σε καθιστά ικανό να αντιμετωπίσεις την έξω δύσκολη, άδικη και τόσο φθοροποιό κοινωνική πραγματικότητα. Στο Επαναστατικό Κόμμα θα συναντηθούν ο εργάτης από ταξικό ένστικτο και κοινωνική εμπειρία και ο διανοούμενος από ιδεολογική τοποθέτηση. Εδώ υπάρχει ένα άλλο πεδίο σύγκρουσης, αλληλεπίδρασης και όσμωσης. Αυτή την κατάσταση τη συναντάμε και έξω από το κόμμα στην κοινωνία, αλλά με μια μεγάλη διαφορά. Στην αστική κοινωνία η σχέση αυτή είναι σχέση εξουσίας. Ο λόγος που κάνει σημαντική την ύπαρξη εργατικών στελεχών στο Επαναστατικό Κόμμα είναι μεταξύ άλλων και για να μην μεταφέρεται η σχέση αυτή εξουσίας μέσα στο κόμμα. Είπαμε ότι το Επαναστατικό Κόμμα έχει σαν σκοπό την κατάργηση της εξουσίας της αστικής τάξης και την ανάδειξη της εργατικής τάξης, τη δύναμη αυτή που θα οδηγήσει ολόκληρη την κοινωνία στην απελευθέρωση από τα οικονομικά και ιδεολογικά δεσμά του κεφαλαίου. Το Επαναστατικό Κόμμα λοιπόν δεν μπορεί να υπάρχει για τον εαυτό του. Υπάρχει για το σκοπό που καλείται να υπηρετήσει. Για να το πετύχει αυτό χρειάζεται μέλη οντότητες. Μέλη με κοινωνικό αποτύπωμα. Και πού υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί? Στο κίνημα. Στο κίνημα που υπάρχει έξω και ανεξάρτητα από το κόμμα. Εδώ οι λέξεις έξω και ανεξάρτητα έχουν την έννοια του αντικειμενικού. Ότι δηλαδή το κίνημα υπάρχει για το κάθε φορά πρόβλημα, όπως ο εκδημοκρατισμός, η ειρήνη, το περιβάλλον, οι μισθοί, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, και οι δράσεις που αναπτύσσουν οι άνθρωποι για αυτά τα προβλήματα δεν έχει σαν αιτία την ύπαρξη ή μη του Επαναστατικού Κόμματος, αλλά τη ζωή τους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη στρέβλωση από την κατασκευή κινήματος από το κόμμα. Είναι 100 φορές καλύτερο να μην ξεκινήσει μια δράση για κάποιο πρόβλημα από το να ξεκινήσει μόνο από μέλη του κόμματος. Όταν μιλάμε για Επαναστατικό Κόμμα, εννοούμε ότι κάθε μέλος αυτού του κόμματος είναι ικανό να συμβάλλει στην ανάπτυξη δράσης για κάποιο πρόβλημα. Και το μέλος γίνεται ικανό μόνο στα πλαίσια της θεμελιακής συνθήκης ότι είναι σε επαφή με πολλούς ανθρώπους που ζουν το πρόβλημα, γιατί και το ίδιο αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Αν δεν υπάρχει αυτή η συνθήκη, το Επαναστατικό Κόμμα αρχίζει και παίζει ρόλους. Πράγμα που το οδηγεί ξανά και ξανά στον εαυτό του. Ο σκοπός του Επαναστατικού Κόμματος βρίσκεται έξω από τα όρια του συστήματος. Γι' αυτό και η πορεία του είναι πολύ αντιφατική. Ενώ έχει σκοπό την ανατροπή του καπιταλισμού, την ίδια στιγμή εντάσσει τον εαυτό του στα πλαίσια και τις απαιτήσεις του αστικού πολιτικού συστήματος και είναι ένα ερώτημα αν και πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Ποια είναι η πείρα της μεταπολίτευσης, γιατί
Έχουμε τώρα ένα χρονικό διάστημα ικανό ομαλής κοινοβουλευτικής περίοδου να βγάλουμε συμπεράσματα. Το πολιτικό σύστημα ανασυγκροτήθηκε μετά τη Χούντα με καινούργια στοιχεία που έβαζαν στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι δύο νέους παίκτες, το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ. Η αστική τάξη, ενώ διέθετε μια σχετική πείρα για τη διαχείριση του ΠΑΣΟΚ και με τη βοήθεια του ΚΚΕ εσωτερικού, πείρα που είχε αποκτήσει από τη σχέση της με την ΕΔΑ, είχε κενό στη διαχείριση του ΚΚΕ ως νόμιμου κοινοβουλευτικού κόμματος. Κατά τη διάρκεια αυτού του κενού, το στήσιμο των οργανώσεων του ΚΚΕ και γενικά η συγκρότησή του ήταν θεαματική, με γνήσια στοιχεία επαναστατικότητας. Βαθμιαία όμως, με τη στερέωση της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα, για όλα τα κόμματα, κορυφαία στιγμή πολιτικής δράσης διαμορφωνόταν η υπόθεση των βουλευτικών εκλογών. Το δημοκρατικό εκλογικό δικαίωμα των πολιτών, μαζί με την τηλεόραση που άρχισε να κάνει τα πρώτα δημοκρατικά της βήματα, συνέθεσαν μια νέα πραγματικότητα που δεν μελετήθηκε ποτέ εγκαίρως και σύμφωνα με τη σημασία που είχε. Το επιχείρημα ότι στην περίοδο των εκλογών ανεβαίνει το πολιτικό ενδιαφέρον, άρα μπορούν να γίνουν γνωστές οι θέσεις της κομμουνιστικής αριστεράς, κυριάρχησε. Αν το ξανασκεφτούμε όμως, εκ του αποτελέσματος βέβαια, θα δούμε ότι οι θέσεις της κομμουνιστικής αριστεράς για την εργασία, την παιδεία, την υγεία και άλλα μεγάλα θέματα έγιναν γνωστές από τους μεγάλους αγώνες που αναπτύχθηκαν την πρώτη 20ετία της μεταπολίτευσης και όχι από τις συζητήσεις και τις προεκλογικές εμφανίσεις στην τηλεόραση. Από την τηλεόραση μάθαμε πρόσωπα, όχι θέσεις. Η τηλεόραση απέκτησε μεγάλο κύρος. Μετά από μερικά χρόνια ήταν αδύνατο να σκεφτείς ότι μπορεί να κάνεις πολλά ερήμην της τηλεοπτικής προβολής. Αυτό όμως συμπίεσε τη δουλειά των οργανώσεων βάσης, πράγμα που επέδρασε μοιραία στη διαμόρφωση των μελών σε κόμματα που η ένταξη ήταν, όπως είπαμε, επιλογή στάση ζωής. Δημιούργησε δηλαδή μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Πολύ συχνά τα μέλη των κομμουνιστικών οργανώσεων βάσης ζητούν περισσότερο χρόνο για γενικές θεωρητικές συζητήσεις. Η στάση όλων των καθοδηγήσεων στην έκφραση αυτής της ανάγκης είναι αρνητική, συνήθως, τις πιο πολλές φορές. Πολύ συχνά τα μέλη ζητούν περισσότερο χρόνο για να αναπτύξουν μια δουλειά στο χώρο τους. Η καθοδήγηση έχει συνήθως άλλη άποψη. Απαιτεί δράση τώρα για κάποιο επίκαιρο ζήτημα. Το κυνήγι της επικαιρότητας είναι η δεύτερη μεγάλη αποτυχία μας κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Ουσιαστικά το σενάριο των πολιτικών εξελίξεων 44 χρόνια τώρα έχει την ίδια ταχύτητα που εξελίσσεται και το σενάριο σε τηλεοπτικά σύριαλ τύπου λάμψης, δηλαδή καθόλου. Όλα τα προβλήματα είναι εδώ και περιμένουν υπομονετικά τη λύση τους. Τα προβλήματα τα δικά μας. Επίσης, προβλήματα που λύθηκαν επανέρχονται γιατί οι αστικές κυβερνήσεις παλινδρομούν. Σε τι συμπέρασμα καταλήγω τουλάχιστον εγώ? Ότι το αστικό πολιτικό σύστημα βγήκε κερδισμένο στην Ελλάδα από την εμπλοκή της κομμουνιστικής αριστεράς στις απαιτήσεις του. Το αστικό πολιτικό σύστημα πέτυχε ο κόσμος να σκέφτεται ρεαλιστικά στις εκλογές. Σε εισαγωγικά το ρεαλιστικά. Δηλαδή, προσπαθεί ο κόσμος να πετυχαίνει κάτι κάθε φορά στις εκλογές. Κάτι χειροπιαστό και ορατό. Με μια έννοια, είναι πιο σωστή όμως αυτή η στάση για τη φύση των εκλογών. Δεν περιέχει αυταπάτες. Οι αυταπάτες βρίσκονται στη δική μας πλευρά όταν προσπαθούμε ιδεολογικά και θεωρητικά να κερδίσουμε ψηφοφόρους. Κερδίζεται ποτέ ένας τέτοιος αγώνας? Τι μπορούμε να κάνουμε? Να μην παίρνουμε μέρος στις εκλογές? Για μένα το θέμα αυτό είναι πλέον υποσυζήτηση. Πολύ μεγάλη δαπάνη ενέργειας για πολύ μικρό αποτέλεσμα. Ακόμη και για το ΚΚΕ αυτό είναι ένα ερώτημα. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, το πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα του ΚΚΕ ήταν τεράστιο. Σωματεία, σύλλογοι, δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, δήμοι, ήταν στα χέρια του. Ποτέ δεν εκφράστηκε όλο αυτό σε βουλευτικές εκλογές ή μέρος αυτού. Ο κόσμος ψήφιζε τότε κομμουνιστή για το σωματείο, γιατί αυτόν χρειαζόταν εκεί, και έναν αστό για την κυβέρνηση. Όμως δεν ήταν και τόσο άσχημη αυτή η συνείδηση. Δεν είναι κακό να ξέρει ο κόσμος τα όρια μιας αστικής κυβέρνησης. Αν δηλαδή αυτή η αντίφαση είχε εκτιμηθεί σωστά, προωθητικά, μπορεί να μην έφτανε ποτέ η ΓΕΣΕ στο σημερινό χάλι. Αν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τα είχαμε χωρίσει τα τσανάκια μας, η κυβέρνηση είναι δική σας υπόθεση,
Αλλά στα δικά μας τα λιμέρια δεν θα σας αφήσουμε να μπείτε. Ποια είναι αυτά τα λιμέρια? Η διοίκηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αυτή η σκέψη νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί ως τακτική του Επαναστατικού Κόμματος. Νομίζω ότι μια τέτοια απουσία μόνο από βουλευτικές εκλογές θα είχε πολύ μεγαλύτερο αποτύπωμα από το εκλογικό ποσοστό. Και βέβαια, αν είχαμε δουλέψει έτσι, δεν θα μπορούσε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμυθιάσει τόσο τον εαυτό του όσο και τον κόσμο για την αριστερή κυβέρνηση, τον καπιταλισμό. Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μια παρένθεση για την Τρίτη Διεθνή, η οποία έθεσε ουσιαστικά δύο ζητήματα και μας επηρεάζουν μέχρι σήμερα. Τη συμμετοχή των κομμουνιστών παντού, που πράγματι έδωσε τεράστια όθηση στη δουλειά των κομμουνιστικών κομμάτων, αλλά αποτέλεσε τη βάση της ενσωμάτωσης, γιατί δεν μπήκαν τα απαραίτητα όρια, και το ζήτημα του συσχετισμού των δυνάμεων, που μαζί με το προηγούμενο κλείδωσε κυριολεκτικά το συμβιβασμό με την αστική τάξη για μια ολόκληρη περίοδο μέχρι και σήμερα. Ειδικά το ζήτημα του συσχετισμού των δυνάμεων, όταν μετριέται με το εκλογικό αποτέλεσμα, το ίδιο το κομμουνιστικό κίνημα βάζει τα χεράκια του και βγάζει τα ματάκια του. Γιατί πού αναφέρεται το κομμουνιστικό κίνημα κυρίως, σε ποιους απευθύνεται? Στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό. Ποιος κυβερνάει ουσιαστικά? Αυτός που επηρεάζει τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό ή αυτός που έχει ένα εκλογικό ποσοστό σε ένα χυλό που βασικά μπορεί να αποτελείται κυρίως από συνταξιούχους, νοικοκυρές, πολύ νέους ή νεότερους κτλ. Κτλ. Πάντως σε ένα συνοθήλευμα. Και αν στο εκλογικό ποσοστό των αστικών κομμάτων στο επίπεδο της επικοινωνίας, που είναι το θέμα της εποχής, αντιπαραθέσει το ποσοστό σου στο συνδικαλιστικό, το φοιτητικό κίνημα, το εργατικό κίνημα πάνω απ' όλα, την τοπική αυτοδιοίκηση, ποιο ποσοστό μετράει περισσότερο? Ποιο ποσοστό μπορεί να ταράξει τον ύπνο του ΣΕΒ, του ΠΑΙΑΤ και του ΤΡΑΝΚΙ? Κατά την άποψή μου, πάντα στη δεκαετία του 80, χάσαμε ακόμα μια ευκαιρία για τον επαναπροσδιορισμό της τακτικής του Επαναστατικού Κόμματος. Δυστυχώς το πήγαμε τελείως αλλιώς. Πώς δηλαδή θεωρήσαμε αναγκαίο να απαντήσουμε στο ερώτημα «Και εσείς τι προτείνετε?» Μας ρωτήσανε τότε «Και εσείς τι προτείνετε?» Και εμείς μπήκαμε στη διαδικασία να απαντήσουμε. Σήμερα φαίνεται τόσο καθαρά ποια έπρεπε να είναι η απάντηση. Τι να προτείνουμε δηλαδή? Εμείς θέλουμε αύξηση μισθών. Κόφτε το λαιμό σας να μας τη δώσετε. Δεν μπορούμε να μπούμε στη συζήτηση, όπως μπήκαμε βεβαίως, για τους μισθούς, για την παραγωγικότητα, για το κόστος παραγωγής, για τον εξυγχρονισμό της παραγωγής. Και εκεί κάπου στις αρχές του 90 ήρθε και η συμφωνία του συνδικάτου της Volkswagen, όσοι θυμούνται, με την εργοδοσία για εθελοντική μείωση μισθών. Και πολύ νωρίτερα είχε εμφανιστεί το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση πια να θέτει θεσμικά και όχι οικονομικά αιτήματα στους τόπους δουλειάς. Ουσιαστικά η ενσωμάτωση της εργατικής τάξης επιχειρήθηκε μέσα από την απάντηση στο ερώτημα «Τι προτείνετε?». Λοιπόν, εμείς μπορούμε στη νέα φάση τώρα που το μελετάμε ξανά το θέμα να προτείνουμε να τα μαζέψετε και να φύγετε. Θέλουμε την ευθύνη για την παραγωγή, τη διεύθυνση της οικονομίας και την ευθύνη για την πλήρη αναδιοργάνωση των τομέων της παιδείας και της υγείας. Αυτή μπορεί να είναι η πρότασή μας.